πώς μπορούμε να πούμε ότι κάτι έχει σπάσει σε κομμάτια, ότι μία συσκευή δεν δουλεύει και ότι κάποιος έχει ξεμείνει από χρήματα. Στα αγγλικά και για τις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μία λέξη και αυτή είναι η λέξη broken. Όμως στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τρεις διαφορετικές λέξεις για κάθε περίπτωση. Όταν κάτι έχει σπάσει σε κομμάτια, τότε λέμε ότι είναι σπασμένο. Για παράδειγμα, αν το ποτήρι πέσει από το τραπέζι, τότε το ποτήρι είναι σπασμένο. Τώρα, αν κάποια συσκευή ή κάποιο όχημα δεν λειτουργεί, τότε λέμε ότι είναι χαλασμένο. Για παράδειγμα, αν η τηλεόραση δεν δουλεύει, τότε λέμε ότι η τηλεόραση είναι χαλασμένη. Τέλος, αν κάποιος άνθρωπος έχει ξοδέψει όλες του τις οικονομίες, λέμε ότι έμεινε άφραγος ή αδέκαρος. Και μία bonus σημασία. Όταν κάποιος δεν μιλάει καλά ελληνικά, τότε λέμε ότι μιλάει σπαστά ελληνικά. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!